πτυχίου Ιταλικής Φιλολογίας, μεταπτυχιακού τίτλου στην Αρχαιολογία της Ανατολικής Μεσογείου του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διδάκτορ Προϊστορικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνου. Το έτος 1989 εισήχθη κατόπιν γραπτού διαγωνισμού στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση και τοποθετήθηκε στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ολυμπίας, στην οποία υπηρέτησε έως το 2010. Αρχικά ως αρχαιολόγος και στη συνέχεια ως τμηματάρχης και αναπληρώτρια προϊσταμένη. Από το τέλος του 2010 κρίθηκε προϊσταμένη και τοποθετήθηκε στη Λάμδα Σίγμα Τάφ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι τις 15 Δεκάτου του 2023 ήταν Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδος με έδρα την Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Οπότε κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας έλαβε τη θέση της Γενικής Διευθύντριας Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το διάστημα από το 1990 μέχρι το 2010, κατά το οποίο υπηρέτησε συζήτα εφορία προϊστορικών και κλασικών αρχαιοτήτων με έδρα την Ολυμπία, πραγματοποίησε δεκάδες ανασκαφικές έρευνες στην Ηλία και τη Μεσσηνία. Είχε τη διεύθυνση του ανασκαφικού προγράμματος της Ήλιδας και του έργου της ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου και γενικότερα της αρχαίας πόλης. Παράλληλα, ήταν επιβλέπουσα στο έργο ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου και του ιερού της Ολυμπίας. Συμμετείχε στα έργα αναβάθμισης των μουσείων της Ολυμπίας και ήταν υπεύθυνη για τη σύνταξη της μουσιολογικής και μουσιογραφικής μελέτης και των ψηφιακών προγραμμάτων του Μουσείου Πύργου, καθώς και για την υλοποίηση της μόνιμης έκθεσης των προϊστορικών και κλασικών συλλογών, την οποία σημειωτέων υλοποίησε ενώ υπηρετούσε στη Λάμδα Σίγμα Τάφ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το 2008 της απενεμήθη ηθική αμοιβή επένου για τον υπερβάλλοντα ζήλο, την αυτοθυσία και τη συμμετοχή της στην αποφυγή βλάβης της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου τις ημέρες της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Ολυμπία, τον Αύγουστο του 2007. Έχει συγγράψει τα λήματα για την παρουσίαση των μουσείων της Ολυμπίας, των μνημείων του Ιερού και άλλων μνημείων της Ηλίας, οδηγό για την Ολυμπία και άλλο. Ενώ πρόσφατα, τα έτη 2020-2021, συμμετείχε στην Επιτροπή για την ψηφιακή παρουσίαση της Ολυμπίας από τη Microsoft, έργο που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 2021. Παράλληλα, με τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη της Λάμδα Σίγμα Τάφ Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, διετέλεσε αναπληρώτρια προϊσταμένη και στην Εφορία Αρχαιοτήτων Κεφαλινίας και Ιθάκης από το 2014 μέχρι το Φεβρουάριο του 2018, όπου εκτός από τα έργα ΕΣΠΑ που ολοκληρώθηκαν επί θητείας της, συνεχίστηκε η δημιουργία της Αρχαιολογικής Συλλογής Σάμης, άνοιξε τις πύλες του για το κοινό το κάστρο του Αγίου Γεωργίου, έγινε εξοραϊσμός αρκετών αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, υλοποιήθηκαν άμεσα μέτρα προστασίας σε πολλά σεισμόπληκτα μνημεία της Κεφαλονιάς και επανέκθεση της Αρχαιολογικής Συλλογής Σταυρού Ιθάκης, καθώς και αρκετές σωστικές ανασκαφές σε διάφορες θέσεις της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης. Στη μέχρι τώρα θητεία στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδος, υπό τη διεύθυνσή της, διενεργήθη πλήθος σωστικών και συστηματικών ανασκαφών στις περιοχές Καλλιδόνας, Μεσολογγίου, Αλίκυρνας, Πλευρώνας, Αμφιλοχίας και αλλού, με σπουδαία ευρήματα, πολλά από τα οποία φιλοξενούνται πλέον στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κυρίως στο πλαίσιο εκτέλεση των μεγάλων δημοσίων έργων οδοποιίας της Ιόνιας και Παραϊόνιας Οδού, του βόρειου άξονα ακτίου Βόνισσας και άλλα. Οι μεγάλες ανασκαφές της Ιόνιας Οδού σε περισσότερες από 60 θέσεις και σε έκταση περί τα 180.000 τετραγωνικά μέτρα, από τις οποίες ήρθαν στο φως περίπου 100.000 ευρήματα, χαρακτηρίστηκαν ως ανασκαφικός άθλος για την εφορία αρχαιοτήτων Ετωλοακαρνανίας και Λευκάδος. Οι έρευνες στο πλαίσιο κατασκευής όλων των οδικών αξώνων, κυριολεκτικά, άλλαξαν τον αρχαιολογικό χάρτη της Ετωλοακαρνανίας, καθώς έφεραν στο φως πληθώρα άγνωστων θέσεων που διαφώτισαν ποικίλες πτυχές της κοινωνικής, πολιτικής, θρησκευτικής, λατρευτικής, εμπορικής, οικονομικής και πνευματικής ζωής των Ετωλών, των Ακαρνάνων και των Αμφιλόχων. Στην περιοχή του Μεσολογγίου, η αποκάλυψη της πόλης της Αλίκυρνας και η έρευνα του μεγαλύτερου νεκροταφείου των κλασικών ελληνιστικών χρόνων στην Ετωλοακαρνανία, που αποκαλύφθηκε ανάμεσα στην Καλλιδόνα και την Αλίκυρνα με πλούσιο κτερισματικό υλικό, η αποκάλυψη και έρευνα ενός μεσοβυζαντινού μοναστηριακού συγκροτήματος στην Κλόκοβα, άγνωστων ιερών και νεκροταφείων του κλασικών χρόνων στην περιοχή της Αμφιλοχίας, Αγρικιών, ενός μεγάλου προϊστορικού οικισμού κοντά στη Βόνιτσα
και ενός ακόμη στον Άγιο Νικόλαο, ο μεγάλος εμπορικός σταθμός και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις πρωτοβυζαντινής περίοδου στο Δρυμό είναι μόνο λίγες από τις ανασκαφές, τη διεύθυνση και το συντονισμό των οποίων είχε η Δόκτωρ Ολυμπία Δικάτ. Από τις σημαντικότερες συστηματικές ανασκαφές της ήταν αυτή του Θεάτρου της Καλλιδόνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Δανίας στην Αθήνα, το προϊστορικό τύμβο του Μεγανήσι, ενώ παράλληλα ήταν υπεύθυνη εκ μέρους της εφορίας του προγράμματος επιφανειακής έρευνας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης στα νησιά του Αρχιπελάγου του Ιωνίου. Τα τελευταία χρόνια είναι διευθύντρια της συστηματικής ανασκαφής του Αρχαίου Θεάτρου της Λευκάδας και των νέων ερευνών στο Λάφριο της Καλλιδόνας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Δανίας. Ταυτόχρονα, φρόντισε για την παραχώρηση και την οργάνωση νέων αποθηκευτικών χώρων, ενώ η εφορία δεν στεγάζεται πλέον στα λιώμενα κτίρια, αλλά στο ανακαινισμένο νεοκλασικό κτίριο, κληροδότημα της οικογένειας Τρικούπη στο Μεσολόγιο. Την περίοδο 2011-2015 υλοποιήθηκαν υπό τη διεύθυνσή της αρκετά έργα έσπαση με το Λοκαρνανία, ανάδειξη του ηρώου της Καλλιδόνας, του Ιερού του Απόλλωνας Θερμίου, του Κάστρου της Ναυπάκτου και άλλα, και τη Λευκάδα, ανάδειξη των προϊστορικών τύμβων στον Ιδρύ και αρχαίων οικειών. Ωστόσο, τα σημαντικότερα ήταν η νέα μόνιμη έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θέρμου, που εγκαινιάστηκε τον Ιούλιο του 2016 από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και πρόσφατα το Ξενοκράτιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο Τελοκαρνανίας στην Ιερή Πόλη του Μεσολυκίου, το οποίο άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το Δεκέμβρη του 2021, ενώ εγκαινιάστηκε το Μάιο του 2023 από τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κ. Λίνας Μενδώνη. Για τη μέγιστη προσφορά της στον τομέα του πολιτισμού, ανεδείχθηκε κατόπιν ψηφοφορίας πρόσωπο της χρονιάς 2022 στο θεσμό που διοργανώνει κάθε χρόνο η εφημερίδα Πελοπόννησος και από το Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου της απενεμήθη το χρυσό μετάλλιο της Ιερής Πόλης και αναγόρευσή της σε επίτιμη δημότη. Στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχει τη διεύθυνση και το συντονισμό 18 μεγάλων έργων ενταγμένο σε συγχρωματοδοτούμενα προγράμματα στην Ετωλοκαρνανία και τη Λευκάδα. Πρόκειται για τα έργα συντήρησης, αναστήλωσης και ανάδειξης των τριών αρχαίων θεάτρων, Ινιαδών, Πλευρώνας και Στράτου, ψηφιακά προγράμματα του Ξενοκρατίου, ενταγμένα στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έργα αναστήλωσης και ανάδειξης στα κάστρα Ναυπάκτου, Βόνιτσας και Ακτίου, στο κάστρο της Αγίας Μαύρας και σε τέσσερα εκκλησιαστικά μνημεία στη Λευκάδα. Άγιος Γεώργιος στην πόλη της Λευκάδας, Άγιος Γεώργιος Κάρων, Παναγία Οδηγήτρια στην Απόλπαινα και Άγιος Χαράλαμπος στο Κατοχώρι, στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, καθώς και ψηφιακά προγράμματα για την οχυρωματική τέχνη στην Ετωλοκαρνανία, πρόγραμμα Καινοτομία Πολιτισμός. Είναι επίσης υπεύθυνη των έργων της αποκατάστασης του Βεζίρ Τζαμιού και των Οθωμανικών Κρινών στην Ναύπακτο, για τη σύνταξη της μουσιολογικής μουσιογραφικής μελέτης για τις καπνοθήκες Παπαπέτρου, που θα αποτελέσει το διαχρονικό μουσείο της πόλεως του Αγρινίου και για τον εξυγχρονισμό και επέκταση του Μουσείου Θηρίου. Στο πλαίσιο του προγράμματος Ίντερετ Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, την περίοδο αυτή ολοκληρώνεται η έκθεση στο Μουσείο Κάστρο Ναυπάκτου και η αρχαιολογική έκθεση στο Κάστρο της Αγίας Μαύρας στη Λευκάδα. Παράλληλα, έχει τη διεύθυνση των σωστικών ανασκαφών σε μεγάλα και μικρότερα έργα οδοποιίας, του ευπρεπισμού και φωτισμού των κάστρων, αναπλάσεων κλπ. Και είναι υπεύθυνη για τον προγραμματισμό και συντονισμό όλων των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων της εφορίας αρχαιοτήτων. Εκτός αυτών, συμμετείχε και έχει επιμεληθεί περιοδικές, αρχαιολογικές και εικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, Βερολίνο, Καρσλούι, Ντόχα, Κατάρ. Μέχρι πρόσφατα ήταν τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και των τοπικών συμβουλίων μνημείων Δυτικής Ελλάδος και Ιόνιων Νήσων. Είναι μέλος Επιτροπές του Υπουργείου Πολιτισμού, αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου, επίτιμο μέλος της Βηρονικής Εταιρείας Ιερής Πόλης Μεσολογγίου. Έχει λάβει μέρος σε δεκάδες συνέδρια και έχει δημοσιεύσει πλειάδα άρθρων, μονογραφιών και μελετών άνω των 180 σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά και αρχαιολογικά περιοδικά. Το 2021 συνέγραψε τον πολυτελή τόμο που εκδόθηκε από τη Lambda Development με τίτλο «Ξενοκράτιον, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, τη σειρά «Ο κύκλος των μουσείων». Η κυρία Βικάτου είναι έγκαμη με τον εκπαιδευτικό Νίκο Μαυρούλη και έχουν δύο παιδιά, τον Μαρίνο και την Κατερίνα.